Άσχημα τα μαντάτα αναφορικά με την ανακατασκευή του γηπέδου προσφυγικών, καθώς από ό,τι φαίνεται θα αργήσει πολύ ακόμα. Αυτό εισέπραξε η αντιπροσωπεία από την Πάτρα που συναντήθηκε χθες το μεσημέρι με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη στο γραφείο του. Παρόντες ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ανδρέας Αθανασόπουλος, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Δημοτικών Γηπέδων Κώστας Καραγκούνης, ο Πρόεδρος της ΕΠΣΑ Άγγελος Δανιήλ, ο Αντιπρόεδρος Βασίλης Βουκελάτος, οι εκπρόσωποι της Δόξας Παραλίας και Παναχαϊκού, Φάνης Παπακοσταντόπουλος, Γιώργος Λεωνιδόπουλος. Όσον αφορά στο γήπεδο προσφυγικών, ο Υφυπουργός απάντησε ότι έχει εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ανακατασκευή του. Ενώ για το γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας είπε ότι θα το εντάξει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για το γήπεδο της Παραλίας είπε ότι θα απαντήσει μετά από επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία, ενώ ήταν αρνητικός απέναντι στο αίτημα χρηματοδότησης και πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη λειτουργία των γηπέδων. Επίσης, τέθηκε προς συζήτηση ο εξυγχρονισμός του Παμπελοπονησιακού, ώστε να είναι σε θέση να φιλοξενήσει μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα, όπως τα επίσημα παιχνίδια της εθνικής ομάδας.